Η υπηρεσία κατοίκων οσιλίας που λειτουργεί εδώ και αρκετό χρονικό διάστημα στο νοσοκομείο της Δράμας, στο πλαίσιο της πρωτοβάθμιας φροντίδας υγείας, φαίνεται πως πήρε πανελλήνια διάκριση. Σύμφωνα με τον διοικητή του Γενικού Νοσοκομείου Δράμας, ενώ η υπηρεσία απευθύνεται σε πολίτες που έχουν νοσηλευθεί και εξέρχονται από κλινικές νοσοκομείου και χρήζουν μετανοσοκομιακής φροντίδας υγείας σε όλο το Δήμο Δράμας. Τώρα, όσον αφορά αυτό το ευχάριστο γεγονός, το οποίο μας έκανε ένα αφιέρωμα το Έθνος, είναι μια πανελλαδική ημερήσια εφημερίδα και μας έκανε ένα αφιέρωμα στο κατοίκον νοσηλεία, το οποίο είναι μια υπηρεσία η οποία είναι πολύ σημαντική και για το νομό Δράμας, έτσι, το οποίο η διοίκηση ενίσχυσε αυτή την υπηρεσία με τον καλύτερο τρόπο. Και όταν λέμε ενίσχυσε, εννοώ ότι οι επισκέψεις όταν εγώ ήρθα στο νοσοκομείο πριν από 15 μήνες, δηλαδή αρχές στα μέσα του 2016, ήταν γύρω στις 250 επισκέψεις ετησίως, κάπου εκεί. Το 2016 πήγαμε πολύ καλά, ενισχύσαμε πάρα πολύ αυτή την υπηρεσία, βρήκαμε ανταπόκριση από τον κόσμο, γιατί ως υπηρεσία έχει πολύ μεγάλο κοινωνικό όφελος. Εμείς το ενισχύσαμε με τον καλύτερο τρόπο, διπλασιάσαμε κατά 100% τις επισκέψεις μέσα στο 2016 και φέτος το 2017 επίσης κατά 100% σε σχέση με το 2016 αυξήσαμε τις επισκέψεις. Ο στόχος είναι 1.000 επισκέψεις ετησίως. Παράλληλα, ο κύριος Λιάτσης, σε συνέχεια των δηλώσεών του στο ένα channel, αναφέρεται και στο πρόβλημα με τους εργαζόμενους στην καθαριότητα στο Γενικό Νοσοκομείο Δράμας, κάνοντας λόγο για νέες προκηρύξεις θέσεων εργασίας, ενώ επισήμανε επίσης και το γεγονός πως θα πρέπει να ληφθεί πολιτική απόφαση, έτσι ώστε να μην χάσουν τις δουλειές τους οι εργαζόμενοι που εργάζονται αυτή τη στιγμή ως συμβασιούχοι. Όπως γνωρίζετε, στο νοσοκομείο μας δεν υπάρχουν εργολάβοι. Το νοσοκομείο μας έχει επισυνάψει ατομικές συμβάσεις εργασίας με τους εργαζόμενους στην καθαριότητα, στη σύντηση και στην φύλαξη του νοσοκομείου και καταλαβαίνετε ότι αυτές οι συμβάσεις έχουν ένα πέρας, τελειώνουν κάποια στιγμή, είναι περιορισμένου ορισμένου χρόνου και από εκεί και πέρα προκειμένου μάλλον σχετικά με τις καθαρίστρες, με τη σύμβαση η οποία τελειώνει. Η σύμβαση των καθαριστριών τελειώνει 30 Δεκάτου του 2017. Αυτή τη στιγμή δεν μας δίνεται η δυνατότητα στο να κάνουμε παράταση αυτής της σύμβασης, γιατί δεσμευόμαστε από την κείμενη νομοθεσία, η οποία μας αναγκάζει να βγούμε και να κάνουμε νέα προκήρυξη. Έχουμε ξεκινήσει ήδη την προκήρυξη και το γραφείο προσωπικού έχει γίνει μάλλον αποστολή στον ΑΣΕΠ για την έγκριση αυτής της προκήρυξης. Είναι σημαντικό και να γνωρίζει ο κόσμος ότι καταλαβαίνει η διοίκηση του νοσοκομείου το πρόβλημα το οποίο υπάρχει στις οικογένειες αυτών των ανθρώπων, γιατί κάποιοι εργάζονται με συμβάσεις με εργολάβους χρόνια, έτσι. Αλλά η κείμενη νομοθεσία μας αναγκάζει στο να διακόψουμε αυτή τη σύμβαση και να προχωρήσουμε σε μια καινούρια προκήρυξη.